Εκπρόσωπος της Νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Βόρειας Αθήνας, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Αναφέρθηκα και με μια άλλη ιδιότητα, σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν είμαι πρόεδρος, είμαι μέλος, το διορθώνω, μέλος του Ταμείου Στήριξης Δομών Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και συμμετέχω στην Αλληλεγγύη για Όλους. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε οργανική σχέση με τα κινήματα και άρχισε να βοηθάει και να στηρίζει τις δομές αλληλεγγύης που τότε από την πρώτη στιγμή άρχισαν να πρωτοφαίνονται. Θυμάμαι το 2012 υπήρχαν 10 δομές στο δίκτυο οι οποίες βοηθήθηκαν και στηρίχθηκαν με έναν εξαιρετικό τρόπο, σεβόμενος την αυτονομία, δημιουργώντας ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ταμείο, Ταμείο Στήριξης Δομών και Πρωτοβουλίων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου ο περισσότερος κόσμος, αν όχι όλος ο κόσμος, δεν το γνωρίζει, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέβαλαν το 20% του μισθού τους σε αυτό το ταμείο. Σε αυτό το ταμείο είχε πρόσβαση η Αλληλεγγύη για Όλους και διαμέσου της Αλληλεγγύης για Όλους υποστηριζόντουσαν τα κινήματα και οι δομές αλληλεγγύης που δημιουργόντουσαν στη χώρα μας. Στις δομές αυτές δεν λειτουργούσε η λογική της φιλανθρωπίας. Η λογική του από τα πάνω, βοηθάω κάποιον άνθρωπο από τα πάνω και του δίνω κάτι που μου περισσεύει, αλλά η λογική της ενσυναίσθησης. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι άνεργοι, κατανοούσαν και καταλαβαίνανε τον συνάνθρωπό τους, οργανωνόντουσαν και θέλανε να αλλάξει αυτό που ζούσαν. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ξαναβρούνε όσα είχαν χάσει, όσα ο νεοφιλελευθερισμός σε αυτά τα χρόνια είχε καταστρέψει. Υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, ανεργία, συσσόρευση, φτώχεια, σε σημείο μέχρι και στα σχολεία να υποστηρίζονται τα παιδιά και να έχουμε λιποθυμίες. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν αυτό το κίνημα άρχισε να βάζει θέματα επίρρηκα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά και μέσα από το περίσσευμα που υπήρχε και έδινε ο καθένας και βοήθεια και τον άλλο να οργανώνουν δράσεις οικονομικότητας. Άρχισαν να συνεργάζονται ισότιμα, δημιουργήσαν τόπους δημοκρατίας, ελευθερίας, ισότητας, να ανταλλάσσουν πόρους, να μεταφέρονται μέσω διαμέσου της αλληλεγγύης από τη μία πλευρά λάδια και να τα μεταφέρουμε στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Από την άλλη άκρη της Ελλάδος να μεταφέρονται φασόλια και να τρώνε όλοι φασολάδα. Αυτό λοιπόν που άρχισε να κάνει ο κόσμος με το υστέρημά του έδειξε και έναν άλλο δρόμο. Ότι σιγά σιγά οι άνθρωποι, αν αρχίζουν και συνεργάζονται, μπορούν να πετύχουν πολλά περισσότερα από αυτό το μοντέλο που μας είχαν μάθει, που ο νεοφιλελευθερισμός επέβαλε, το ανταγωνιστικό ανθρωποφογικό μοντέλο που είδαμε που καταλήγει στο τέλος. Στην συσσόρευση και από την άλλη μεριά στη διάλυση και στη φτώχεια. Δεν είναι τυχαίο, αν θα δείτε κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, ότι όπου υπάρχει μειωμένη συνεταιριστική, συνεργατική αντίληψη, υπάρχει υπερβολική συσσόρευση. Όπου υπάρχει συνεταιρισμός, συνεργασία, όπου έχει αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία, είναι λιγότερα τα αποτελέσματα της κοινωνικής συσσόρευσης. Υπάρχει δηλαδή δικαιότερη κατανομή πλούτου. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση από την 31 Δεκάτου του 2016 να έχουμε ένα νομοσχέδιο όπου πλαισιώνει και μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε αυτό σαν κοινωνία να λειτουργήσουμε. Να βάλουμε κοινούς στόχους, να βάλουμε σκοπούς κοινούς και να τους πετύχουμε. Πέρα από διαφορές, πέρα από άλλες αντιλήψεις. Να αρχίσουμε να δημιουργούμε τα δικά μας οικονομικά μοντέλα στα πλαίσια της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισότιμης σχέσης, στα πλαίσια της συναπόφασης, όχι με κεφαλαϊκές λογικές, ένα μέλος, μία ψήφος. Πολύ καλύτερα αυτά θα σας τα εξηγήσει ο Αντώνης Σοβορλόου από το μέρος του Υπουργείου. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι με την κοινωνική οικονομία άνοιξε μια κτίδα φωτός. Άνοιξε μια ελπίδα ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να πετύχουμε πράγματα. Ήδη άρχισαν τα πρώτα εγχειρήματα να φέρονται, ήδη άρχισαν τα Μητρώο να καταγράφονται, ήδη άρχισαν να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να είναι μια καλή συζήτηση.